Βέβαια, όπως μου δήλωσε από την πρώτη στιγμή, η πράξη αυτή έλαβε χώρα γιατί υπήρχε ερωτική αντιζηλία, αλλά στο πλαίσιο ότι η παθούσα, η οποία είναι ομοεθνής της κυρίας Μπεκίρη, της κοπέλας που υπερασπίζομαι εγώ, θέλοντας να πάρει τον άντρα της κυρίας Μπεκίρη, αλλά εκτός από τον άντρα και τα παιδιά της, γιατί έχει δύο ανήλικα τέκνα, το ένα 8 ετών το αγόρι και το άλλο 4 ετών το κορίτσι, και να τη διώξουν από το σπίτι, υπήρξε ένας θυμός και ένας καυγάς, και στο σπίτι της αδερφής της παθούσας, πηγαίνοντας εκεί, ο καυγάς αυτός φούντωσε και έλαβε χώρα αυτή η πράξη. Είχε προηγηθεί κάποιο ραντεβού. Ραντεβού που είχε οργανώσει ο σύζυγος της πελάτης σας. Όχι, μαλώσανε. Οι τρεις τους. Πήγε η παθούσα στο σπίτι της αδερφής της που βρίσκεται στην Πηλαία. Μαζί πήγε και η εντολέας που υπερασπίζομαι. Και εκεί στην αυλή του σπιτιού ο καυγάς άναψε, γιατί η δικιά μου η πελάτσα δεν δέχτηκε να της πάρει τον άντρα αλλά και τα παιδιά, γιατί ήθελα να τη διώξουν από το σπίτι και να κρατήσει και τα παιδιά της. Με αποτέλεσμα να λάβει χώρα αυτό το συμβάν. Το οποίο βέβαια, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, γιατί είναι στο Παπαγεωργίου το θύμα, διαφεύγει του κινδύνου. Αυτό το δήλωσε και η αδερφή της παθούσας. Και ελπίζουμε ότι σύντομα θα εξέλθει, γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος. Η πελάτη σας όμως είχε μαζί της μαχαίρι, έφερε από το σπίτι μαχαίρι. Δεν είναι το μαχαίρι, ήταν ένα σουγιαδάκι, το οποίο θα το εξηγήσει γιατί το είχε μαζί της, αλλά σίγουρα δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος και πρόθεση για να τη σκοτώσει. Ήταν ουσιαστικά πάνω στο θυμό και για να την απειλήσει να αφήσει τον άντρα της. Δεν ήθελε να τη σκοτώσει, σε καμία των περιπτώσεων δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος. Τι αναμένετε να υποστηρίξετε στην απολογία της? Ακριβώς αυτά που σας ανέφερα, ότι δεν μπόρεσα να το δεχτεί γιατί το ηθικό μέρος είναι σίγουρα με την εντολέα μου. Δηλαδή το να πάρει τον άντρα της εντολέας μου είναι αποδεκτό. Αλλά να θέλει να πάρει και τα παιδιά να κρατήσει, αυτό νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο και δεν συνηθίζεται ούτε ήθεστε σε πολλές περιπτώσεις. Τώρα. Θα την έδιωχνε από το σπίτι και θα ήθελε να κρατήσει την επιμέλεια ο άντρας και να είναι με αυτήν τη γυναίκα, το θύμα δηλαδή, και να μεγαλώσουν τα παιδιά. Το οποίο δεν μπορούσε να το δεχτεί με τίποτα η εντολέας. Αυτό ήταν ουσιαστικά που την εξαγρίωσε. Που την εξαγρίωσε και έφτασε σε αυτή την πράξη. Ακριβώς. Έχει μετανιώσει γι' αυτό? Σίγουρα σε κάθε των περιπτώσεων έχει μετανιώσει. Ήταν μια στιγμή πράξη η οποία, όταν πέρασαν οι ώρες και καταλάγιασε τα αίσθηκτα και ο θυμός, κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να δράσει έτσι, γιατί το πρώτο που έπρεπε να σκεφτεί ήταν τα παιδιά της. Βέβαια, η ιδία, βλέποντας ότι θα έχανε και το σύζυγο αλλά και τα παιδιά της, έκανε αυτό το λάθος που πιστεύω ότι ευτυχώς δεν ήταν μεγάλο. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε βέβαια σύντομη ανάρρωση, γιατί μαθαίνω ότι σύντομος θα βγει και από το νοσοκομείο και θα εξέλθει και το θύμα. Το σπίτι όπου ζει τώρα η πελάτησά σας είναι στο όνομα του σύζυγου της? Την έδιωξε από το σπίτι που ζούσανε μαζί ο άντρας της και έχει τα παιδιά εκεί ο άντρας της και τώρα μένει στη μάνα της, και γι' αυτό ακριβώς και υπήρξε αυτός ο θυμός και το ότι δεν ήθελε να κρατήσει και τα παιδιά και να τα μεγαλώσει με την άλλη γυναίκα, με το θύμα. Δεν μπόρεσε να το δεχτεί η εντολέας μου και νομίζω ότι καμία μάνα δεν θα το δεχόταν αυτό.